Γεια σας. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα τεράστιο θέμα. Κάποιος θα λέει ότι είναι ένα τέλειο βίντεο αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το τέλειο. Την τελειότητα ή για την ακρίβεια την ανθρώπινη έκδοση της τελειότητας με την αιμονική διάθεση, έτσι, την τελειομανία. Απασχολεί πολύ κόσμο, θα το έχεις ακούσει γύρω σου. Δεν είναι ένα σχεδίο που περιγράφουν ειδικές προδιαγραφές, ειδικές παραμέτρους, θέλουν τα πράγματα κάπως, όπως, κάπως πώς, όπως τα έχουν στο μυαλό τους. Και κατασκευάζει έτσι ο καθένας ουσιαστικά, γιατί θέμα του καθενός είναι, μια δική του θεωρητική, τέλεια, απόλυτη, ιδανική έκδοση για το οτιδήποτε. Για τον εαυτό του, για τη ζωή του, για τους ανθρώπους γύρω του, για τις σχέσεις του, για το τι θα του φέρει η ζωή πίσω, τι θα διεκδικήσει, τους τρόπους, τους χρόνους που μπορεί να διεκδικήσει το οτιδήποτε σε σχέσεις, σε στόχους κοινωνικούς, επαγγελματικούς. Ο καθένας έχει το δικαίωμα, έχει και τη δυνατότητα να σκεφτεί και να λειτουργήσει θεωρητικά και να φτιάξει αυτή την εικονική πραγματικότητα που όλα μπορεί να τα βάλει και να τα θέλει και να τα ζητήσει και να τα διαμορφώσει με τους δικούς του όρους. Αυτό κάποιος μπορεί να το πει τέλειο. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Περιγράφουμε μια εικονική πραγματικότητα. Περιγράφουμε ένα προϊόν του μυαλού μας, ένα προϊόν της φαντασίας μας. Πάμε όσο μακριά η φαντασία μας μπορεί να μας βοηθήσει. Πάμε όσο μακριά η αντίληψή μας. Οι παράμετροι που ζητάμε, τα στοιχεία που θέλουμε να περιέχονται μέσα σε αυτή την έκδοση πραγματικότητας, το πόσο λεπτομερές μπορεί να είναι, το πόσο εξαντλητικά λεπτομερές μπορεί να είναι, το πόσο εφικτό ή ανέφικτο μπορεί να είναι. Αυτό έχει σίγουρα να κάνει με τις ικανότητες του καθενός μας. Και αυτό και ποικίλει πάρα πολύ. Και δεν ποικίλει μόνο γι' αυτό. Γιατί είμαστε διαφορετικοί ο καθένας με διαφορετικές προδιαγραφές, διαφορετικά και μπορούμε να σκεφτούμε, διαφορετικά παιδεία ζητάμε και σε διαφορετικό βάθος μπορούμε να σκεφτούμε. Είμαστε και διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες. Οπότε σκέψου ότι η κάθε έκδοση του κάθε τέλειου έχει ένα παρονομαστή. Ας φτιάξουμε ένα κλάσμα, τα κλάσματα τα ξέρουμε όλοι. Είναι δύο αριθμοί που χωρίζονται από μία γραμμή. Και ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι σε ένα κλάσμα, δεν είναι μόνο ο ένας από τους δύο αριθμούς. Έχει σημασία και ποιος είναι ο ένας αριθμός και ποιος είναι ο άλλος. Τώρα, εμείς ας φύγουμε από τον κόσμο των αριθμών και ας πάμε σε αυτό που λέμε. Σκέψτε τώρα ότι η κάθε έκδοση του τέλειου, το πόσο ο καθένας το ορίζει, έχει παρονομαστεί τον εαυτό του. Ο καθένας, είπαμε, έχει το δικαίωμα να το ορίσει τελείως διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Και εκεί πέρα έρχονται αυτοί οι υποκειμενικοί κόσμοι που φτιάχνει ο καθένας με το πώς όλα είναι στη θέση τους τέλεια για αυτόν. Το οποίο παρεπτόντως είναι τελείως διαφορετικό για τον άνθρωπο δίπλα του, παραδίπλα του, τον κόσμο όλο, το μέσο όρο της κοινωνίας. Ο καθένας έχει μια αυστηρά προσωπική, και το αυστηρά, ας το υπογραμμίσεις, μια αυστηρά προσωπική έκδοση του τι θεωρεί ο ίδιος ιδανικό και τέλειο, ή και απόλυτο, αν θέλεις να βάλουμε και αυτή την έννοια στο βίντεο. Οπότε, έχουμε προσωπικές υποκειμενικές εκδόσεις του τι στον καθένα ενδεχομένως είναι απότερο στόχος, απότερη επίτευξη, απότερο επίπεδο στο οποιοδήποτε πεδίο. Και έχουμε τώρα μια διεκδίκηση που ο καθένας κάνει με πρωταγωνιστή τον εαυτό του, με έναν γήινο χαρακτήρα. Πάντα γήινος είναι ο εαυτός μας. Και γιατί το λέμε γήινο? Γιατί είναι πεπερασμένος, δεν έχει κάτι απόλυτο ο εαυτός μας. Είναι ένας άνθρωπος διαμορφωμένος από τη ζωή που ζήσαμε, με συγκεκριμένο φάσμα δυνατοτήτων, ικανοτήτων, συγκεκριμένα όρια που μπορεί να έχει. Αν θες, είναι και συγκεκριμένα τα όρια του εφικτού για αυτόν τον άνθρωπο, του εαυτού μας δηλαδή. Και μέχρι που και είναι και συγκεκριμένο, αν θες, και απλά μπορούμε να μην το γνωρίζουμε ακόμα, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Το μυαλό μας μπορεί να φτιάξει αυτή την εικονική πραγματικότητα με το πώς μπορεί το οτιδήποτε να το έχει χτίσει και να το ζητάει. Από εμάς, από τη ζωή, από τον κόσμο όλο. Από τον άνθρωπο απέναντί μας. Έχει τη δυνατότητα, γιατί έχουμε αυτή τη δυναμική. Το μυαλό μας έχει τη δυναμική να φτιάχνει αυτές τις εικονικές, φαντασιακές αναπαραστάσεις από το οτιδήποτε. Πού μπορεί θεωρητικά να βρεθούμε, πώς μπορεί θεωρητικά να γίνει η ζωή μας, πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα προσκατεύσει που να έχει κάποιο νόημα για μας, πότε θα είναι καλά για μας. Αυτό μπορεί να φτιαχτεί και με όρους που κάποιος θα τους βάφτιζε τέλειους. Γιατί εμπίπτουν ακριβώς στο πώς το έχει στο μυαλό του. Κανένα πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να απαιτεί, να πατάει το πόδι κάτω, να πεισμώνει, να δείχνει αυτόν τον ξέχοντα, έτσι, τον υπερβολικό ζήλο, ο ίδιος να τα καταφέρει. Ή η ζωή να του το γυρίσει, ή οι άλλοι άνθρωποι να ανταποκριθούν. Είπαμε ότι ο κόσμος γύρω μας δεν έχει καθόλου να κάνει με το τι ζητάμε εμείς, ούτε με το πώς εμείς ορίζουμε το οτιδήποτε. Το επιθυμούμε, θα θέλαμε να είναι ή καλό θα ήταν για μας.
Ο κόσμος έχει τη δική του ροή, τις δικές του παραμέτρους. Μπορεί να μην φτάνει καν και η αντίληψή μας να αντιληφθούμε τι μπορεί να κινεί τα νήματα ή προς τα που μπορεί να εξελίσσεται το οτιδήποτε γύρω μας. Αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο εντασσόμαστε και εντός του οποίου θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να ικανοποιήσουμε ανάγκες μας. Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο μη ελεγχόμενο από εμάς γύρω μας. Πάρα πολλά παιδιά εξελίσσονται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και έχουμε τώρα το μυαλό μας να δημιουργεί αυτές τις εικονικές αναπαραστάσεις από το οτιδήποτε. Το πρόβλημα, είπαμε, είναι όταν αρχίσουμε να ζητάμε από τον εαυτό μας οπωσδήποτε να τα καταφέρει. Οπωσδήποτε να βρει το τέλειο. Οπωσδήποτε να διεκδικήσει το δικό μας ορισμό, τον δικό μας προσωπικό υποκειμενικό ορισμό του τι ζητάμε για το οποιοδήποτε πεδίο, για την οποιαδήποτε ανάγκη μας. Είναι μάλλον σαφές ότι αν κάποιος ανεβάσει πολύ τον πήχη, ζητάει πάρα πολλά ή ζητάει πολλά δύσκολα, πολλά ανέφικτα. Ανέφικτα για τον ίδιο, ανέφικτα και για με ανθρώπινους όρους. Για το πώς θα ικανοποιηθεί, ότι μάλλον θα ταλαιπωρηθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα συναντήσει, να τα διεκδικήσει, να πετύχει κάτι τέτοιο, να διεκδικήσει αυτό που ο ίδιος ορίζει τέλειο. Ουσιαστικά τι λέμε. Ο ορισμός του τέλειου για τον καθένα μας μπορεί να είναι μέχρι και εχθρός της ευτυχίας του κάθε ανθρώπου. Γιατί μπορεί να μας το κάνει πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε ικανοποίηση. Να μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας ήσυχο, να μπορούμε να ευχαριστηθούμε και να χαρούμε αυτά που ήδη έχουμε κάνει, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, το πού βρισκόμαστε στη ζωή. Είπαμε, μιλάμε για έναν υποκειμενικό ορισμό, μιλάμε για μια προσωπική θεώρηση του πώς ο καθένας βλέπει το οτιδήποτε και έχει το δικαίωμα να το κάνει. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δημιουργείται όταν αρχίζουμε να απαιτούμε ότι επειδή εμείς το σκεφτήκαμε, επειδή εμείς το ζητάμε, επειδή εμείς έτσι βλέπουμε τα πράγματα, επειδή εμείς έχουμε φτιάξει αυτή την εικονική αναπαράσταση στο μυαλό μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε έτσι να γίνει. Και γιατί είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο αρχικά για μας, γιατί εμείς πιεζόμαστε, ενδεχομένως θέλουμε μέχρι και να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας. Πολλές φορές φτάνουν κάποιοι άνθρωποι μέχρι και στο να αρνηθούν το ποιοι είναι, να γυρίσουν την πλάτη στον εαυτό τους και να προσπαθούν να διεκδικήσουν το οτιδήποτε σαν να ήταν οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Κάποιες φορές αντιγράφουμε ή προσπαθούμε να εξομοιωθούμε με το πώς άλλοι άνθρωποι έχουν κάποια λειτουργικότητα, κάποια διεκδίκηση, κάποια αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά είναι παγίδες, είναι προβλήματα που μπορεί να απασχολήσουν τον οποιοδήποτε και ειδικά όταν το μεγάλο θέμα στη ζωή είναι να διεκδικήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να ικανοποιηθούμε. Μιλώντας τώρα για ικανοποίηση και για το πώς θα διεκδικήσει ο καθένας την ικανοποίηση πάλι με τους δικούς του όρους, έτσι, προσωπικός είναι ο ορισμός της ικανοποίησης, προσωπική επιλογή είναι και οι τρόποι που ο καθένας θα διεκδικήσει τη δική του προσωπική ικανοποίηση. Θα έλεγα να σκεφτούμε λίγο όλοι μαζί. Και θα μου γράψεις και στα σχόλια και πώς το βλέπεις, γιατί με ενδιαφέρει το πώς ακούγονται και αυτά που λέω, αλλά και η γνώμη σου. Θα ήθελα να αντιπροτείνω κάτι. Αντί να μιλάμε για τελειότητες, αντί να ανεβάζουμε τον πήχη, αντί να ζητάμε κάτι κομμένο και ραμμένο με τους αυστηρούς δικούς μας όρους, γιατί έτσι το θέλω εγώ, γιατί έτσι έμαθα, γιατί έτσι έκανα. Και τώρα σε αυτό θα βάλω ένα αστερίσκο να κάνω ένα σχόλιο σε λίγο. Το πώς μπορεί να μάθαμε το τέλειο. Να αντιπροτείνουμε την τέλεια έκδοση της ζωής με την επαρκή έκδοση ζωής. Γιατί να το πω και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ζήτημα στη ζωή είναι η ικανοποίηση και η ικανοποίηση έρχεται και με αυτό που για μας είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται τα πράγματα ή το οτιδήποτε να είναι ακριβώς όπως το σκεφτόμαστε. Αν θες, αυτό μπορεί να είναι και μέχρι μια εκδήλωση εγωισμού, μια ιδιοτροπία κάποιων ανθρώπων. Το ότι απαιτούν και πιέζουν τον εαυτό τους ή και τον κόσμο όλο γύρω τους, τα πράγματα να γίνουν με τους όρους που αυτοί ορίζουν ότι πρέπει να γίνουν. Αν θες, με το πώς αυτοί ορίζουν το τέλειο το δικό τους. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια, το έχουμε πει ήδη, ότι ο ακριβώς απέναντί τους μπορεί να έχει τελείως διαφορετικό ορισμό, μπορεί και για ακριβώς το ίδιο θέμα. Για μια σχέση, για μια διάδραση, για μια συνεργασία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα διαφορετικό τέλειο. Σκέψτε τώρα πώς μπορούν να συνεργαστούν οι άνθρωποι. Αν ο καθένας διεκδικήσει με τον ακριβώς δικό του τρόπο να γίνει το οτιδήποτε, στο ακριβώς ίδιο επίπεδο, την ακριβώς ίδια επίτευξη, ο ακριβώς ίδιος στόχος να επιτευχθεί με διαφορετικό τρόπο. Συν δεν μπορούν να συνεργαστούν ουσιαστικά. Πάμε λίγο τώρα στο πώς μάθαμε το τέλειο και εκεί μπορούν να έρχονται παραστάσεις που έχουμε καταγράψει από πολύ μικρή ηλικία και σκέψου τώρα ότι δεν είναι μόνο το ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει καταγράψει με πρωταγωνιστές τους γονείς του σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που από εκεί μπορεί να αρχίσει γενομένης από εκεί, μπορεί ένα παιδί να έχει καταχωρήσει το πόσο σημαντικό είναι το ίδιο να είναι τέλειος μαθητής, να έχει τέλεια παρουσία, τέλεια κοινωνική παρουσία, τέλειο κοινωνικό προφίλ, αψεγάδιαστος να είναι, να μην λέει κανένας καμία κακή κουβέντα για αυτόν. Ουσιαστικά να έχει χτιστεί αυτή η αίσθηση μιας τέλειας εικόνας, ακόμα και από παρέμβαση των γονιών.
Βάζουμε και τους γονείς στην εξίσωση, χωρίς να αποδίδουμε ειδικά στους γονείς όλη την ευθύνη. Αλλά μπορεί να έχουν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και μεγάλη ευθύνη. Ένα μικρό παιδί τώρα, κατά συνέχεια της επίδρασης μπορεί να έχει από κάποιους γονείς οι οποίοι μπορεί να ζητάνε κάτι τέλειο από το ίδιο. Μπορεί και το ίδιο, και χωρίς την επίδραση, αλλά και πολλές φορές με αυτή την επίδραση, να αρχίσει να απαιτεί από τον εαυτό του αυτή την τελειότητα, αυτή την τέλεια επίδοση. Και εκεί αρχίζει αν θες, το πρόβλημα. Γιατί όταν είμαστε μικροί άνθρωποι, οι στόχοι μας είναι επίσης μικροί. Αυτά που ζητά ένα μικρό παιδί για να ικανοποιηθεί, ενδεχομένως μπορεί να έχουν να κάνει με το σχολείο του, με τις παρέες του, με το σπίτι του. Συνήθως αυτά αρκούν για ένα παιδί και προς τα εκεί κοιτάει ένας μικρός άνθρωπος. Αν τα πράγματα εκεί πέρα τα καταφέρει ένα μικρό παιδί, ζητώντας ακριβώς όπως το έχει στο μυαλό του, αυτό ακριβώς να το εφαρμόσει και να το διεκδικήσει, αν το έχει καταφέρει, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον τρόπο. Και αν ο τρόπος είναι να το κάνει δύσκολο για τον εαυτό του, να βάζει ψηλούς στόχους, να το διαμορφώνει στο μυαλό του και μετά να το ζητάει από τον εαυτό του να το εφαρμόσει, αν επιβεβαιωθεί αυτό σαν σχήμα, αντιλαμβάνεσαι ότι μετά αυτός ο μικρός άνθρωπος εξελισσόμενος, μεγαλώνοντας, θα καταλήξει να είναι ένας ενήλικας, ο οποίος θα κάνει πάρα πολύ δύσκολο για τον ίδιο το να μπορεί να είναι χαρούμενος και γεμάτος. Γιατί έμαθε, επιβεβαίωσε, αρχίζει γενομένης, είπαμε, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, το ότι αυτός μπορεί να ζητάει, είναι σε θέση να ζητάει, είναι σε θέση να σκέφτεται αφηρημένα, θεωρητικά, φαντασιακά, το οτιδήποτε, να το απαντάει στο μυαλό του και μετά ο ίδιος είναι υποχρεωμένος και μέχρι κάποιο στάδιο τα κατάφερνε κιόλας να ανταποκρίνεται σε αυτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, μεγαλώνει και η στόχη. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν μας κάνει η ζωή κάποιο ειδικό χατήρι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι, ούτε ο χρόνος, ούτε η τύχη, ούτε οποιαδήποτε άλλη παράμετρο συντρέχει γύρω μας. Δεν μας κάνει απαραίτητα και κάθε φορά το χατήρι να μας φέρει αυτό που εμείς θέλουμε και με τον τρόπο που θέλουμε, με τους χρόνους που θέλουμε, με τις επιλογές που κάνουμε. Τα λάθη και η αποτυχία είναι μέσα στη διαδικασία, είναι μέσα στη διεκδίκηση στη ζωή και είναι ιδιαίτερος χρήσιμο να εξοικειωθούμε και με το ότι και λάθη μπορούν να γίνουν και αποτυχίες μπορούμε να έχουμε και το τέλειο μπορεί να μην το συναντήσουμε, ειδικά όπως αυστηρά και μόνο εμείς το έχουμε σχηματίσει στο μυαλό μας. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις τώρα για το τι είναι τέλειο και το τι δεν είναι και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ουσιαστικά ήθελα λίγο να χωνέψουμε την έννοια της τελειότητας, θα επανέλθουμε στο θέμα της τελειομανίας, η οποία είναι μια αιμονή σε επίπεδο ακριβολογίας και αρκετά λεπτομεριακή στο πώς το έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας και το πώς διεκδικούμε το οτιδήποτε στη ζωή μας σε αναφορά με το πώς το έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλιά σου. Αν θέλεις, άφησε το μήνυμά σου από κάτω και να είμαστε σε αυτή τη διάδραση. Μπορείς να μου περιγράψεις και κάποιο παράδειγμα που εσένα σε απασχολεί, που έχεις δει γύρω σου. Μπορείς να γραφτείς και στο κανάλι, θα το εκτιμούσα. Υποστηρίζει και λίγο τη διαδικασία μια τέτοια κίνηση από την πλευρά σου. Να μείνεις ενημερωμένος για τα επόμενα βίντεο με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων που μπορείς να επιλέξεις. Και είμαστε σε επικοινωνία.